σας παρουσιάζω το πρώτο μηχάνημα το οποίο κατασκεύασα στη ζωή μου ολοκληρωμένο πριν από 34 χρόνια. Μετά από 34 χρόνια έχει υποστεί βελτιώσεις, αλλαγές, διορθώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο χαράζει τις ελιές από δύο πλευρές, πάνω κάτω δηλαδή, και τις χαράζει περίπου με ρυθμό 250 κιλά την ώρα. Ρίχνουμε τις ελιές μέσα στο σιλό και στο σημείο ετούτο βάζουμε μπρος το μηχάνημα. Εδώ, σε τούτη εδώ, τη μικρή μανιουβέλα, ρυθμίζουμε το σιλό το οποίο οδεύει τις ελιές μέσα στο δονητικό κόσκινο. Εδώ από κάτω είναι το έκεντρο, το οποίο το γρασάρουμε κάθε περίπου 20 ώρες δουλειάς. Εδώ είναι η μαντοκίνηση η οποία ελέγχουμε. Μέσα έχει, είναι προφυλακτήρα καλυμμένο, είναι τριφασικό το μοτέρ. Από ετούτη την πλευρά έχουμε το καπάκι το οποίο ανοίγει και το οποίο βλέπουμε τους δίσκους στους οποίους ρυθμίζουμε. Περνάνε εδώ οι ελιές και εμείς με αυτές εδώ τις μικρές μανιουβέλες ρυθμίζουμε πάνω ή κάτω τις ελιές. Δείχνουμε ένα λαδάκι, ένα γρασάκι εδώ κατά πλειονότητα, κατά προτίμηση να είναι τροφίμων, όπως και αυτά εδώ τα κουζινέτα, τα γρασάρουμε εδώ στους γρασαδόρους με γράσο τροφίμων. Τα κουζινέτα είναι ανοξείδωτα, όλη η κατασκευή είναι ανοξείδωτη. Εδώ λοιπόν κάνουμε τις ρυθμίσεις μας, όταν θέλουμε το κάτω ξηράφι, το πάνω ξηράφι βαθιά ή ρηχά, και κλείνουμε το καπάκι. Κλείνουμε το καπάκι, θα βάλουμε μπρος αυτό μηχάνημα και θα ρυθμίσουμε εδώ και θα δείτε πως προχωράνε και πως χαράζουν οι ελιές. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη συντήρηση, χρειάζεται πάντα μετά από τη δουλειά να πλένουμε και με, εδώ την περιοχή εδώ πέρα να την τρίβουμε με νερό και με ένα βιτέξ ώστε να είναι λεία για να μην κολλάει η ελιά. Όταν εδώ τούτο είναι άγριο, η ελιά κολλάει. Επειδή θα πιάνει διάφορες βόμβες, δεν θέλει πλύσιμο με νερό. Βάζουμε λοιπόν μπρος. Περνάω τις ελιές. Αυτή είναι η μηχανή μέσα στην πληθώρα μηχανών που παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο και